Σε λίγο φτάνει και η Κυριακή. Να δούμε από τις κάλπες τι θα βγει. Να δούμε τι θα ρίξει ο παπάς και η μαμά. Να δούμε τι θα ρίξουν τα παιδιά. Να δούμε τι θα ρίξει ο παππούς και η γιαγιά. Γι' αυτό που θα προκύψει τελικά. Ούκα καπού, καπού, καπά, κοπελί, κακά. Αούκι, αούκι, παχαλούρου, κακά. Ούκα καπού, καπού, καπά, κοπελί, κακά. Αούκι, αούκι, παχαλούρου, κακά. Μου λέγαν οι δασκάλοι στο χωριό πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ. Ρωτώντας παίρνει βόλτα στο μυαλό σου το αργό και ρώταγα συνεχεία κι εγώ. Τι πως και που και ποιος και ποιο μνημόνιο και γιατί και μου τραβούσε φρένει το αυτή. Ουκα καπούν κοντή κάπα κουμπερλί κακά. Αουκικι αουκικι τα άλλα είναι κακά. Ουκα καπούν κοντή κάπα κουμπερλί κακά. Αουκικι αουκικι τα άλλα είναι κακά. Ρωτούσα το δυνατό διευθυντή γιατί όλο κατεβαίνουν οι μισθοί. Γιατί δεν έχω πλέον να ψωνίσω λαϊκή. Τα φρούτα είναι εικόνα μαγική. Γιατί να τη βολεύω συνεχώς με δανεικά και εκείνος μ' απαντούσε φιλικά. Ουκα καπουμπουγγι, καπαγκουμπουλί κακά. Αουκικι, αουκικι, κι άλλη τα μισά. Ουκα καπουμπουγγι, καπαγκουμπουλί κακά. Αουκικι, αουκικι, μπακαλαβουλί κακά. Ο γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου τι πά να πει φτωχός. Τι πά να πει κονόμα, τι θα πει τα βάσκαλα. Παιδί είναι και ρωτάει για πολλά. Στην δημοκρατία βρα του λέω κέρατα. Είναι τα πάντα όλα καθαρά. Κακαμπούμ πονκί, καπαγκουμπελί κακά. Εφάγανε, εφάγανε, μόνο μπατλάβα. Κακαμπούμ πονκί, καπαγκουμπελί κακά. Αούγγικη, αούγγικη, δεν έσκασαν πια. Κακαμπούμ πονκί, καπαγκουμπελί κακά. Αούγγικη, αούγγικη, πακαρμούν κακά. Κακαμπούμ πονκί, πακαρμούν κακά. Αούγγικη, αούγγικη, πακαμπλά κακά. Ήταν χωρίς πρόβα αυτό του Χάρη Κλίν. Χαιρετίζω το δεύτερο γενιαίο λύκειο Κερατσινίου. Χαιρετίζω το Σύλλογο Γυναικών Γαλαξιδίου. Χαιρετίζω και τους υπόλοιπους όλους. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Πώς θα το τονίσω αυτό, καλό μήνα. Έτοιμοι, έτσι, αποφασισμένοι. Την πρώτη άσκηση την έχουμε λύσει όλοι. Τι δεν θα ψηφίσουμε. Θα αναλύσουμε και τη δεύτερη εδώ. Τι θα ψηφίσουμε. Γρία, έχει σπίτι, κλείδωστε την. Αυτό είναι η πρώτη οδηγία. Κλειδώστε τις μέσα. Έχασα το κλειδί, δεν ξέρω πού είναι η μαμά. Άστο. Κυρία μου, γιαγιά μου, ακόμα να πάρεις πρέφα τι γίνεται στον κόσμο αυτό. Τι πρέπει να συμβεί για να ξεκουνηθείς. Ακόμα και οι γαλοπούλες τους έχουν πάρει πρέφα. Οι γαλοπούλες τους έχουν πάρει πρέφα. Θα ψηφίσετε Σαμαρά. Θα ψηφίσετε Βενιζέλο. Θα ψηφίσετε το μνημόνιο. Θα σας πάνε ζώα. Θα σας πάνε. Εσύ λοιπόν ακόμα σκέφτεσαι να κάνεις. Θα κάνεις κυρία με ένα βήμα παραπέρα. Αλλάζει η χώρα άμα κάθεσαι μετακινήτη. Άμα κάθεσαι στο ίδιο σημείο, προχωρούν οι κοινωνίες. Πάνε παραπέρα οι κοινωνίες. Μας έχουν σαν τα γατάκια με τη μουσική. Ό,τι μας πούνε, ό,τι μας παίζουν, κάνουμε, κοιτάμε. Σου βάζω εγώ κλασική μουσική. Σε φαντάζω δελτία ειδήσεων. Αυτή είναι η συμπεριφορά μας. Σαν γατάκια. Αυτή είναι η κατάσταση του λαού. Έτσι θα πάμε, κυρία μου, χωρίς δική μας σκέψη. Τι γίνανε τα μυαλά μας, άδεια δοχεία, όπου θα παίρνει ο καθένας την ιδεολογική του κανάτα και θα τυχεί μέσα στο κεφάλι μας. Εμείς δεν μπορούμε, κυρία μου, να δούμε κάτι, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Τι είμαστε, σε παρακαλώ, κυρία μου. Θα πιάσω να βρω μια κυρία η οποία να ξέρει να μου πει, πείτε μου, κυρία μου, εσείς. Ο κόσμος έχει προβλήματα, βοηθήστε, πείτε μας τη σκέψη σας. Πιάνω μια κυρία, πιάσε. Γεια σας. Α, τι πιάσαμε. Τι θέλετε. Να μας μιλήσετε. Να σας πω ότι είναι ακριβά τα πράγματα, πολύ ακριβά. Ναι. Λεφτά δεν υπάρχανε.
Έχασα και το πορτοφόλι μου και είμαι εντάξει τώρα. Αλλά σας βλέπω χαρούμενοι είστε, γελάτε. Γελάω, τι να κάνω, το γέλιο είναι υγεία, τι να κάνω. Τι να κάνει και παλιά νοσοκόμα, από τη βλέπεις έβαλε και το καπέλο. Ε, τέλεια. Που ψάχνω εμείς και λέμε καμιά φορά στο θέατρο, θα τα βάλουμε αυτά τα λόγα. Ποιος τα φοράει, παιδιά, ορίστε να. Ρωτάει η γυναίκα, γελάει η γυναίκα, τι να κάνει. Σπίναν το πορτοφόλι. Πάνε και βγάζουν ηλεκτρονικό σιγάρο, βγάλε ηλεκτρονικό πορτοφόλι να το φορτίζει να ξαναγεμίζει. Και το κουβαλάμε το πορτοφόλι που συνήθεια πλέον ο κόσμος. Δεν έχει τίποτα μέσα, απλώς θα το αποκάνεις, την ανοίξεις, κλείνεις, ξέρεις. Δεν έχει τίποτα μέσα, κάνει αυτό και... Πώς ανοίγουμε τα ψυγεία, τα άδεια και κοιτάμε και τα ξανακλίνουμε. Όταν προσπαθούμε να κάνουμε δίαιτα, ξανάρχισα πάλι. Την πιάνω, την αφήνω. Όχι, τελείωσε, δεν. Μπαίνω στο ζωγραφιστήριο και παίρνω πλέον μπισκοτάκια διέτης. Βέβαια, το να πας στο ζωγραφιστήριο να πας μπισκοτάκια διέτης είναι σαν να μπαίνεις σε μπουρδέλο και ζητάς αγκαλίτσες, δεν είναι. Είναι σωστό όλα. Είναι παστάρα. Έκτη Μαΐου, λοιπόν, είναι η Παγκόσμια Μέρα Γέλιου και φροντίστε να γελάσουμε εμείς, μην γελάσουν αυτοί. Μίλα ρε Αντρέα, πέσε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι βλέπεις για τις εκλογές αυτές, μίλα εσύ. Με τις εκλογές τι βλέπεις? Τίποτα, είμαι με όλους εγώ. Θα πάω να ψηφίσω, Αντρέα. Θα πάω να ψηφίσω. Όποιος βγει είναι φιλαράκια μου. Και Σαμαρά έχω ψηφίσει και Παπαντρέο. Έχω ψηφίσει από όλα τα κόμματα. Πώς δεν βλέπεις την κατάσταση, Αντρέα, τώρα? Στη χώρα. Τώρα αρχινάει η κρίση στη χώρα. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν είχαμε κρίση. Όχι. Είσαι ικανοποιημένος από τη μεγάλη πορεία? Όχι, Θεέ μου. Μέχρι τώρα η πορεία μου είναι, έχουμε χάσει τα παιδιά μας. Να πούμε, δεν μπορούμε να τα δούμε. Όπως προχτές έδειχνε η Χατζη Βασιλείου. Και εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, αλλά δεν πρόκειται να πάρω εγώ κανένα πακέτο. Τι βλέπεις τώρα, 6 Μαΐου, τι θα βγει? Θα σωθεί τώρα? Όχι, δεν σώζεται η χώρα. Μόνο εγώ θα τη σώσω τη χώρα με την κυρία Μαρία. Αυτά είναι ό,τι θέλω εγώ κάνω. Η κυρία Μαρία είναι ό,τι θέλω εγώ κάνω. 6 Μαΐου το βράδυ, πιάστε την κυρία Μαρία για να αντιμετωπίσουμε την 7 Μαΐου. Το βράδυ, κυρία Μαρία, εδώ είμαστε, κυρία μου. Στις δυσκολότερες εκλογές της ιστορίας. Γι' αυτό γελάμε. Στο τέλος, μεταπολίτευση, 6 Μαΐου, στα γενέθλιά μου θα έχω και ωραίο δώρο. Θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το πολιτικό σκηνικό, γιατί οι κυβερνήσεις που θα ακολουθήσουν δεν θα μπορούν να σταθούν αν δεν έχουν κοινωνική πλειοψηφία. Οι πλασματικές πλειοψηφίες, 50 μπόνους έδρες, αν δεν έχουν αντίκρισμα στην κοινωνία, θα καταραίωνε. Βλέπουμε τι γίνεται στις Ρουμανίες σε 3 μήνες, στην Ολλανδία. Ένα-ένα θα τα πούμε, κυρία μου. Και καταρχήν, να δούμε, σε παρακαλώ, από την αρχή, τους υποψηφίους, τους βασικούς παίκτες. Το Γιωργάκη δεν τον παίζει κανένας. Και πήγε μόνος στο το καημένο. Το καημένο της ιστορίας. Αυτό μόνο να σκεφτούν όσοι σήμερα υπόσχονται πού ήταν ο Παπανδρέου και πού βρίσκεται σήμερα. Ας δουν την πορεία του και θα καταλάβουν τι τους περιμένει. Πήγε μόνο στο Γιωργάκη και διαγωνίστηκε. Γιατί ακόμα πιστεύει στις δυνατότητες του. Δώστε τον. Με το ρυθμό. Άλλη μια ευκαιρία στον Γιώργο, σε παρακαλώ. Άλλη μια ευκαιρία στον Γιώργο. Ας το χρυσό μου παιδί, πήγαινε σπίτι σου, χαλάρωσε. Δεν το έχεις. Κάναμε ένα λάθος, κάναμε πρωθυπουργό, εντάξει. Κάναμε μια μαλακία, συγχώρεσέ μας.
σε έλεγαν Παπανδρέου. Και αν δεν σε έλεγαν Παπανδρέου τώρα. Είναι εκλογές εθνικής σημασίας, κυρία μου. Ακόμα και οι γάτες παρακολουθούν τα σοβαρότητα τα κανάλια πλήρη. Κάθε τη γάτα. Ακούσουμε, λένε και περισσότερο. Τα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν με αποθέσεις ευθύνης το ζήτημα της διακυβέρνησης. Η γάτα βλέπει Sky λόγω του βάζει και το ντοκιμαντέρ. Κατάλαβε, αισθάνεται φιλικά. Δεν καταγγέλουν κάτι, δεν βλέπουν τον εαυτό. Ο θυμός, κυρία μου, ο θυμός δεν λέει να κοπάσει. Και ελπίζω το θυμό αυτό να μην προσπαθήσουν στο διάστημα μέχρι τις εκλογές να τον αξιοποιήσουν προβοκατόρικα, γιατί ο κόσμος ξέρει ότι όποιες ενέργειες γίνονται για να κατηγορήσουν κόμματα από εδώ και πέρα είναι εγκάθετες και τις καταλαβαίνουν όλοι. Ο θυμός λοιπόν δεν λέει να κοπάσει. Θα τραβήξουμε το παραβάν, κυρία μου, και θα είναι σαν να μπαίνουμε στο δώμα του θυμού. Ο ελληνικός λαός είναι σε μια εκρηκτική κατάσταση όπου θέλει να σπάσει τα παλιά του συμβόλαια. Δεν θέλει όμως να διαλύσει τη χώρα του, αλλά ξέρει ότι το σύστημα είναι ψεύτικο και ψάχνει να δει τρόπο να το αλλάξει. Υπάρχει, κυρία μου, το δωμάτιο θυμού. Δεν το λέω εγώ έτσι. Πολύ σκληρά. Έχουν φτιάξει έξω το δωμάτιο θυμού. Πληρώνει κάτι τη και πα σπίτι. Αυτό τα σπά όλοι και ξαναγυρνά σπίτι σου. Ναι, ναι, μόλις τη βαράει τον άντρα σου, ο άντρας είναι ο κύριος, όχι. Λέω, άμα στη βαράει ο άντρας ο μηγέννη του, που δεν νομίζω. Κύριος, έτσι. Το κατάλαβα, εσύ είδα, γιατί... Αλλά, την πλανή σου. Όχι εσύ. Έτσι δεν λένε, όχι εγώ. Λοιπόν, τα πας εκεί, λοιπόν, τα σπάς, ξαναγυρνάς. Μη χαλάς και το σπίτι σου, ε. Δήθηκες κι εσύ, στολίστηκες σήμερα. Βλέπω εδώ, ε. Έχετε βάλει. Είναι φοβερό η γυναίκα, πώς δίνεται με το κόμις κάθε φορά, είναι απίστευτο. Που κάθονται ώρες στις δουλάπες, έχεις δει. Αυτό τρελαίνε με ώρες, γιατί κοιτάνε έτσι. Και φωνάζω καθώς, να βάλω αυτό. Βάλ' το, λέει ο άλλος μέσα. Σ' αρέσει αυτό. Δεν μου πεις να το βάλω. Βάλ' το, πες στα διάλο. Αλλά ζούμε σε έναν άδικο κόσμο, ρε γαμώτο. Έτσι, γυναίκα, λούζες. Γυναίκα, βάφει το μαλλί, χτενίζει, βάζει extension, κάνει καθαρισμό προσώπου. Βάζεις make-up, βάζεις σκίες, βάζεις μάσκαρα, βάζεις eyeliner, τεντώνεις βλεφαρίδες, βάζεις κραγιόν, φτιάξεις νύχια και βγαίνεις έξω, ακούς, πω πω μια κολάρα, τζάπα. Είμα τώρα, τι τα έβαλες όλα αυτά, τόσες ώρες. Πες δεν είναι. Πάθετε. Τίποτα δεν είδε ο άντρας από όλο το υπόλοιπο. Τι δούλευες πάνω σε 8 ώρες. Άσε τώρα, γανακτό, μπαίνω στη θέση σου, μπαίνω στη θέση σου. Και καλά να σε φωνάξουμε αυτό που είπα εγώ. Μη σε φωνάξουν να τελειώνει άρα, αλλά να σε φωνάξουν παρακαλώ. Παλιοπλακάρα! Τού σου να καθίσει, τού σου να καθίσει. Φεύγει. Τι εκατομμύρια κόφτε. Φεύγει. Παλιοπλακάρα! Πού πα, κυρά μου, πού πα, κυρά μου, σε δεξίω σε καλέσανε, πού πα. Στον εισαγγελέα πα, καμία συνέστηση. Σαν τη Μαρία Ντουανέτα. Παντε σπάνι. Ακού τα λόγια που λένε και τρελαίνε σε αυτοί οι δικηγόροι που του βάζουν. Και τα από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι στην εταιρεία Τορκάσο εμβάστηκαν χρηματικά ποσά που αποτελούν δώρα από την αγορά των εξοπλισμών για τα οποία κατηγορείται ο σύζυγός σας. Τι γνωρίζετε γι' αυτό? Απολύτως τίποτα. Εγώ υπήρξα πάντα καλή σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου και καλή μητέρα. Δεν θα τολμούσα ποτέ να ρωτήσω τον άντρα μου για θέματα επαγγελματικά και πολιτικά και δεν θα μου το επέτρεπε και ο ίδιος. Δεν τολμούσε να ρωτήσει. Έφερε ένα παλαιόλαιο 8 εκατομμύρια, τον κρεμάγα ανησυχία. Ούτε γίνεται και το κοιτάξει έτσι, φυσιολογικό. Έφερες που ναι, ερχόταν τα σκρίνια, τα αυτά, όλα τίποτα. Να παντευτείς έναν οικοδόμο και να σου φέρει ένα πολυέλαιο 500 ευρώ να το βάλει απάνω. Για θα γυρίσει το κοιτάξει, πεις πού το βρήκες, Παναγιώτη. Ή θα το κάνεις ένα βλέμμα, αυτό. Σου λέω εγώ δεν λες κουβέντα. Ένα βλέμμα δεν το ρίχνεις. Δεν το έκανε ένα. Τι είναι αυτά που ακούν τα αυτιά μας. Τι είναι αυτά που ακούει και συνεχίζει, ξεκίνησε λέει στις φυλακές. Μάχη μέχρι σε σκάφων για να κερδίσει την ελευθερία της, δίνει η Βίκη Σταμάτη, ξεκινώντας απεργία πείνας μέσα στις φυλακές Κορδελού. Πρώην μόνο χαβιάρι, ναι, σταμάτησε τα υπόλοιπα. Δεν θέλω να είμαι σκληρός. Αλλά ας κάνει τον κόπο που ξεκίνησε απεργία πείνας να ρωτήσει τους διπλανούς κρατούμενους για ποιο λόγο είναι μέσα αυτή. Να μιλήσει αυτούς που έχουν πείνα χωρίς απεργία, σκέτη. Και αφού δεν τρώει το φαΐ της, δικαίωμά της, ας το δώσει κάποιον από τους χιλιάδες που πεινάνε εξαιτίας των πολιτικών και του άντρα της που φέραν τη χώρα αυτή στην κατάντια. Κατακλέβοντας το δημόσιο χρήμα. Να έκανες απεργία πολυελαίου, όχι απεργία πείνας. Να πεις πού τον βρήκες τον πολυελαίο.